20η του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Αυτός ο Άγιος Θαλέλεος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτουρα Νουμεριανού κατά το έτος 284, καταγόμενος από μια χώρα της Φινίκης που λέγεται Λίβανος. Ο πατέρας του λεγόταν Βερούκιος, αρχιερέας των χριστιανών, η δε μητέρα του Ρωμιλία. Αφού έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, πόθησε να μάθει την ιατρική τέχνη ως την πιο αναγκαία και την πιο φιλάνθρωπη από όλες τις άλλες τέχνες. Και αφού βρήκε ένα γιατρό άριστο και θεοσεβέστατο, σε λίγο καιρό την έμαθε στο έπακρο, καθώς διέθετε δεξιά φύση. Κι ήταν ο νέος αυτός πολύ ευλαβής και θεοσέβαστος και στόλιζε την ψυχή του με αρετές. Γι' αυτό και δεχόταν στο σπίτι του οποιονδήποτε άνθρωπο και ξένους και ντόπιους και τους περιποιόταν με αγάπη για κάθε τους ανάπαυση. Και το σπίτι του ήταν ξενοδοχή όλων των πτωχών και πλουσίων, διότι αγαπούσε πολύ αυτή την αρετή της φιλοξενίας και χαιρόταν να βλέπει πολλούς να θεραπεύονταν από αυτόν. Όμως περισσότερη συμπάθεια και ευσπλαχνία είχε προς τους πτωχούς και για αυτούς είχε περισσότερη φροντίδα και την ασθένειά τους και τους πόνους του θεωρούσε πως ήταν δική του και πολλές φορές για να τους βγάλει από τον κόπο τους σήκωνε στους ώμους του και τους μετέφερε στο σπίτι του και έστεκε μπροστά τους σαν δούλος, προτιμώντας καλύτερα να τους υπηρετεί παρά να κάνει κάθε άλλο καλό και αγωνιζόταν με κάθε λογής τρόπο να τους περιποιείται και να τους θεραπεύει από τις ασθένειες. Και τόση ευσπλαχνία είχε ο ευλογημένος σε εκείνους που είχαν ανάγκη από βοήθεια, που δεν περίμενε να τον γυρεύουν εκείνοι, αλλά έτρεχε αυτό σε εκείνους και τους βοηθούσε σε κάθε ανάγκη που είχαν και τους έδινε και την υγεία τους δωρεάν, χωρίς αργύρια και χωρίς δώρα. Διότι κοντά στη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία είχε και την έλλειψη υλικών αγαθών και δεν θέλησε ποτέ να αποκτήσει αργύρια ούτε κανένα άλλο πράγμα του κόσμου αυτού. Είχε δε και τόση ταπείνωση που μόνος του έπιανε τις πληγές των αρρώστων και τις περιποιόταν. Έτσι επειδή πολιτευόταν κατά αυτόν τον τρόπο αξιώθηκε και το αποστολικό χάρισμα και κήρυτε με θάρρος το όνομα του Χριστού και με αυτό μόνο, χωρίς ιατρικά και έμπλαστα, θεράπευε κάθε ασθένεια, φροντίζοντας με κάθε επιμέλεια να προσελκύσει στην ευσέβεια όλους τους ειδωλάτρες. Γι' αυτό δεν έβλεπε και καμία διαφορά ανάμεσα στους πιστούς και στους απίστους, αλλά όλους τους θεράπευε και όσοι προσέτρεχαν σε αυτόν λάμβαναν διπλή την θεραπεία και της ψυχής και του σώματος, διότι όλους το ίδιο τους πλαχνιζόταν και τους συμπονούσε και όχι μόνο τους θεράπευε, αλλά και παρακαλούσε θερμά τον Θεό. Όλους και για τους χριστιανούς να μετανοήσουν για να διορθώσουν τα σφάλματά τους και για τους ειδωλολάτρες να αφήσουν την πλάνη και να πιστέψουν στο Χριστό. Και επιπλέον έλεγχε ακόμη και εκείνους που δεν συμπονούσαν τους απίστους στις συμφορές και στις ασθένειές τους. Και μία φορά που είδε έναν χριστιανό, ο οποίος ήταν οργισμένος εναντίον ενός ειδωλολάτρη και χαιρόταν με τη δυστυχία του, λυπήθηκε πολύ και επιπλήττοντάς τον για τη σκληρότητα της γνώμης του είπε προς αυτόν. «Δεν πρέπει να χαίρεσαι, αδελφέ, με το κακό του εχθρού σου, διότι οι συμφορές και τα πάθη είναι κοινά σε όλους και δεν ξέρει κανείς τι πρόκειται να πάθει έως τέλους». Και ο χριστιανός εκείνος του είπε ότι είναι καλύτερα να πεθάνουν γρηγορότερα οι ασεβείς παρά να ζουν, διότι τι όφελος υπάρχει εάν ζουν εφόσον γέρασαν στην ασέβεια και σε όλα τα κακά. Ο μακάριος Θαλέλεος τότε του αποκρίθηκε. «Εμείς αδελφέ έχουμε εντολή από τον Κύριό μας να προσευχόμαστε για το καλό των εχθρών μας και όχι να χαιρόμαστε με το κακό τους, αλλά να τους συμπονούμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαλακώνουμε την απιστία τους και με τη συμπάθειά τους προσελκύουμε προς την ευσέβεια». Και με αυτά και άλλα παρόμοια λόγια έβγαλε από τη σκληρότητα τον χριστιανό εκείνον και τον έφερε στην ευσπλαχνία. Και καθώς ο Άγιος είχε μεγάλο ζήλο για την ευσέβεια, αγωνιζόταν με διαφόρους τρόπους για να εξαλείψει την πλάνη των ειδώλων. Γι' αυτό πήγαινε τη νύχτα και έκοβε τα ψηλά δέντρα του Λιβάνου, στα οποία συγκεντρώνονταν οι Έλληνες και έκαμναν τις θυσίες στους θεούς του και μόλυναν τις ψυχές τους με τις πορνίες, διότι εκεί γίνονταν πολλά ξεφαντώματα και πολλοί χοροί γυναικών με κάθε μορφής μουσικά όργανα. Και με την κοπή των δέντρων τους απέκοβε ο Άγιος και από τις θυσίες των ειδώλων και από τις ασελγείς πράξεις τους. Έπειτα με την ιατρική προσέλκυε πολλούς σε αυτόν
και τους γιάτρευε ταυτόχρονα και από την ασθένεια του σώματος και από την ασθένεια της ψυχής και τους έφερνε στην πίστη του Χριστού. Μία φορά ένα φίδι φαρμακερό δάγκωσε έναν άνθρωπο στο στήθος και μετά από το φαρμάκι του θηρίου σάπισε το στήθος και τα πλευρά του και κινδύνευε να πεθάνει. Γι' αυτό πήγε στους γιατρούς και εξοδεύοντας σε αυτούς ό,τι είχε και δεν είχε, δεν βρήκε καμία θεραπεία. Αλλά απελπίστηκε τελείως και πρόσμενε τον θάνατο. Βρέθηκε όμως ο Άγιος ως πρόθυμος γιατρός να το γιατρέψει, αλλά ζήτησε μόνο από αυτό να πιστέψει τον Χριστό. Και μόλις ο ασθενής ομολόγησε ότι πιστεύει χωρίς δισταγμό στον Χριστό, εάν θεραπευθεί, αμέσως ο Άγιος έβαλε το δεξί του χέρι στο στήθος του και σφραγίζοντάς το με το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, τον θεράπευσε και δεν του έμεινε κανένα σημάδι από το πάθος του. Λοιπόν, αφού πρόσφερε μεγάλες ευχαριστίες στον Άγιο, δόξαζε το Θεό για την ίαση ψυχής και σώματος. Από τότε πλέον περπατούσε ο Άγιος σε όλη την πολιτεία, γυρεύοντας να βρει κανέναν ασθενή ή κανένα πτωχό, πεινασμένο ή κανένα πλανημένο στην ασέβεια, για να τους θεραπεύσει και ψυχικά και σωματικά. Και όταν βρήκε έναν παράλυτο γυμνό, ριγμένο στη γη, το λυπήθηκε και αφού τον πλησίασε, τον ρώτησε για την ασθένειά του. Και εκείνος του αποκρίθηκε τα εξής: «Κάποτε περπατούσα σε έναν δρόμο απόκρινο και αφού σκόνταψα γκρεμίστηκα και έσπασα το πόδι μου. Και ενώ μεταχειρίστηκα διάφορα γιατρικά, για πολύ καιρό δεν μπόρεσα να λάβω θεραπεία από κανέναν. Αλλά είμαι πληγωμένος, κατάκητος, απελπισμένος και από όλους τους ανθρώπους ο αθλειότερος. Εσύ λοιπόν που είσαι πιο φιλέσφλαχνος από κάθε σαρκικό πατέρα, ελέησέ με τον δυστυχή και θεράπευσέ με». Τότε του λέγει ο Άγιος: «Εγώ θα σε βοηθήσω με την πίστη του Χριστού και θα θεραπευθείς. Μόνο να πιστέψεις το Χριστό και αμέσως θα σου δοθεί η χάρη της ιατρίας». Και αφού είπε ο ασθενής ότι πιστεύει ολόψυχα στο Χριστό, έπιασε ο Άγιος το πόδι του και το ξανάβαλε στη θέση του και αμέσως μόλις το άγγιξε έσμιξαν τα νεύρα. Γιατρεύθηκαν οι πληγές και ο αδύνατος και κουτσός δυνάμωσε και έτρεχε, ευχαριστώντας τον Άγιο ο οποίος του παρήγγειλε, εάν θέλει να τον ευχαριστήσει, να μην φανερώσει σε κανέναν το θαύμα αυτό, επειδή δεν ήθελε να δοξαστεί από τους ανθρώπους και να υπενεθεί. Αλλά εκείνος έκαμε το αντίθετο και έτρεχε στους δρόμους κηρύττοντας σε όλους τη θεραπεία που έλαβε από τον Άγιο. Άκουσε το θαύμα αυτό και μία γυναίκα που είχε δαιμόνιο και την πείραζε και αμέσως πρόσταξε στο σπίτι του Αγίου και του διηγήθηκε τη συμφορά της και τον παρακαλούσε με κληρονομία και με κλάματα να την ελευθερώσει από το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα. Και αμέσως την πείραξε το δαιμόνιο και την έριξε κατά γης και την σπάρασε. Τότε ο Άγιος, βλέποντάς την να βασανίζεται με αυτόν τον τρόπο από το δαιμόνιο, της σπλαχνίστηκε και σφραγίζοντάς της το μέτωπο με το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ότου θαύματος αμέσως έφυγε το δαιμόνιο. Αφού λοιπόν η γυναίκα ελευθερώθηκε από το ακάθαρτο πνεύμα, έτρεχε με μεγάλη χαρά στο σπίτι της κηρύσσοντας μεγαλόφωνα τα μεγαλεία του Θεού. Και από εκεί που περνούσε από έναν τόπο, είδε έναν τυφλό γνωστό της και του λέγει: «Τι κάθεσαι εδώ χωρίς όφελος? Δεν άκουσες ότι βρίσκεται εδώ ένας γιατρός θαυμάσιος που θεραπεύει όλους τους ασθενείς παραδόξως και διώχνει τα δαιμόνια και ελευθερώνει τα σώματα των ανθρώπων από τη λέπρα και από κάθε άλλη πληγή και δίνει σωτηρία και κανένα δώρο δεν θέλει να πάρει, αλλά διδάσκει και παραγγέλει στους ανθρώπους τα καλά έργα και όλους τους ασθενείς που προστρέχουν σε αυτόν τους δέχεται και τους αναπαύει σε διάφορα κρεβάτια και το σπίτι του είναι παρηγοριά του καθενός, διότι ο ψηλέσπλαχνος φροντιστής των ασθενών δίνει σε όλους τη γιατριά. Έλα λοιπόν να σε πάω σε αυτόν για να λάβεις τη θεραπεία σου». Αυτά τα λόγια είπε η γυναίκα στον τυφλό και τον έφερε στον Άγιο. Αλλά εκείνος, όπως ήταν τυφλός στα μάτια του σώματος, με τον ίδιο τρόπο ήταν τυφλός και στα μάτια της ψυχής, διότι προσκυνούσε τα είδωλα. Ωστόσο, επειδή ήλπιζε να λάβει την θεραπεία από τον Άγιο, πρόσπεσε σε αυτόν και του λέγει: «Έως τώρα ήμουν ελεηνός και άθλιος, αλλά από τώρα και στο εξής θα είμαι μακάριος και καλότυχος, διότι από εσένα θα λάβω το φως των ματιών μου». Αλλά τι αποκρίνεται σε αυτόν ο Άγιος? «Το ακίνητο μάτι του Θεού άνθρωπε βλέπει τις καρδιές και τις σκέψεις και τις πράξεις όλων. Πίστεψε λοιπόν στον Χριστό το δημιουργό της φύσεως και θα λάβεις τη θεραπεία των ματιών σου. Διότι εάν τον παραδεχθείς ότι είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, θα σε θεραπεύσει». Τότε ο τυφλός, μόλις τα άκουσε αυτά, είπε: «Πιστεύω με όλη μου την ψυχή στον Χριστό, μόνο να ειδώ το φως των ματιών μου».
και πιάνοντας τα τρεις μακάρια χέρια του Αγίου, τα έβαλε στα μάτια του και αμέσως έλαβε το φως του και δοξολογώντας το Θεό ήταν μαζί με τον Άγιο. Λοιπόν, επειδή ο Άγιος γιάτρευε παραδόξως όλους τους αρρώστους, διαδόθηκε η φήμη του σε όλο τον κόσμο και έτρεχαν από παντού οι ασθενείς στον Άγιο και θεραπεύονταν σωματικά και ψυχικά. Έτσι, παρακινούμενος από θείο ζήλο, ο μακάριος Θαλέλεος περπατούσε από τόπο σε τόπο, τάχα για να γιατρεύει, ενώ η αλήθεια ήταν για να κηρύττει το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό πήγε και στην Έδεσα και έκαμνε και εκεί τα ίδια και εξαιτίας της ιατρικής έκανε πολλούς και πίστεψαν στο Χριστό. Αλλά ο διάβολος, που μισεί το καλό επειδή δεν άντεχε να βλέπει την πίστη του Χριστού που αυξανόταν, παρακίνησε μερικούς πονηρούς ανθρώπους και πήγαν στον άρχοντα του τόπου που ονομαζόταν Τιβεριανός και τον πρόδωσαν. Επειδή τον καιρό εκείνο βασίλευε ο Νουμεριανός και επειδή ήταν εντελώς παραδομένος στην πλάνη των ειδώλων, κίνησε μέγα διωγμό κατά των χριστιανών και έστειλε στην επικράτεια δικούς του άρχοντες να βασανίσουν και να σκοτώσουν τους Αγίους. Και κάθε άρχοντας φρόντιζε πώς να δείξει μεγαλύτερη πειθαρχία στις βασιλικές προσταγές. Γι' αυτό και ο Τιβεριανός, όταν άκουσε για τον Άγιο Θαλέλεο πως κήρυτε το όνομα του Χριστού, έστειλε αμέσως στρατιώτες και τον μετέφεραν μπροστά του και πρόσταξε και τον έδιραν ανελέητα. Έπειτα, επειδή νόμιζε πως ήταν εξωφρενών, τον άφησε να φύγει, προστάζοντάς τον να μην περιφέρεται πια στον τόπο που είναι υπό την εξουσία του. Τότε ο Άγιος αναχώρησε από εκεί και πήγε στα μέρη της Κιλικίας και με τη δικαιολογία της ιατρικής κήρυτε και εκεί παρομοίως το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό μερικοί ειδωλολάτρες τον διέβαλαν στον Θεόδωρο, τον άρχοντα της παραθαλάσσιας χώρας των Αιγών, λέγοντας ότι ήλθε στη χώρα αυτή ένας Γαλιλαίος χριστιανός και μεταχειριζόμενος ψευτοιατρική ξεγελά τον απλό λαό και καυχιέται πως γιατρεύει τους ασθενείς με το όνομα του Ιησού Χριστού που σταύρωσαν οι Εβραίοι και τον κηρύττει πως είναι αυτός ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου και επιπλέον ατιμάζει και τους θεούς και δεν σταματά να κόβει τα ιερά φυτά του Λιβάνου. Όταν τα άκουσε αυτά ο άρχοντας έστειλε αμέσως στρατιώτες να τον φέρουν μπροστά του, οι οποίοι αφού έδεσαν τον Άγιο και τον έδιραν, τον οδήγησαν μπροστά σε αυτόν. Και την άλλη μέρα κάθισε ο άρχοντας στο ναό του Αδριανού και οι στρατιώτες αφού έκδισαν τον Άγιο, τον παράστησαν μπροστά του σαν κατάδικο. Τότε τον ρωτά ο άρχοντας να του πει τον τόπο του, το όνομά του και το επάγγελμά του. Και ο Άγιος του απεκρίθηκε. «Τόπος μου είναι η Φινίκη. Είμαι Υιός γονέων ελευθέρων. Ονομάζομαι Θαλέλεος. Το επάγγελμά μου είναι η ιατρική. Είμαι χριστιανός και δούλος του Ιησού Χριστού». Και ο άρχοντας το ρώτησε πάλι. «Πώς ήλθες στη χώρα αυτή?» Ο δε Άγιος του είπε. «Περπατώ από τόπο σε τόπο για να κηρύξω την πίστη του Ιησού Χριστού, για να εξαλείψω την πλάνη των ειδώλων, διότι τίποτε άλλο δεν είναι αριστό στο Θεό σε αυτό». Και ο άρχοντας, όταν τα άκουσε αυτά, θύμωσε και πρόσταξε να τρυπήσουν τους αστραγάλους του και να τον κρεμάσουν με σκοινιά με την κεφαλή προς τα κάτω. Οι στρατιώτες όμως, μεταβαλλόμενοι στο μυαλό από θεία δύναμη, τρύπησαν ένα ξύλο και το κρέμασαν, νομίζοντας ότι κρέμασαν τον Άγιο. Ο άρχοντας, μόλις είδε το ξύλο κρεμασμένο, και επειδή θεώρησε πως τον περιέπαιξαν οι στρατιώτες του, τους τιμώρησε έντονα και πρόσταξε άλλους στρατιώτες να δείρουν τον μάρτυρα με ομά βούνευρα, νομίζοντας πως θα τον κατέβαλε με αυτό το βασανιστήριο. Αλλά ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού παρέμενε ανίκητος και μελωνότι πλήγωσαν όλο του το κορμί οι σκληροί εκείνοι στρατιώτες με τους έντονους ξυλοδαρμούς, ωστόσο δεν μπόρεσαν καθόλου να μετακινήσουν την πίστη του προς τον Χριστό, αλλά ήταν στερεά και ασάλευτος. Και σαν να μην αισθανόταν ολότελα κανέναν πόνο, υπέμεινε με ανδρεία όλα τα βασανιστήρια για την αγάπη του Θεού. Έτσι, βλέποντας ότι ήταν στους στρατιώτες που κουράστηκαν από τα βασανιστήρια που έκαναν στο μάρτυρα χωρίς όφελος και θαυμάζοντας την καρτερία του, άρχισε να του λέει αυτά τα παράνομα λόγια. «Με ποιον τρόπο θεραπεύεις τους ασθενείς, Θαλέλε? Πες μου την αλήθεια, αν θέλεις την αγάπη μου. Αν τυχόν και τους γιατρεύεις με μαγείες, πες το, να το μάθω κι εγώ. Αν όμως τους γιατρεύεις με τη δύναμη των Θεών, θα το πιστέψω και εγώ, ότι εκείνοι μπορούν να θεραπεύσουν κάθε ασθένεια, και όχι ο Χριστός που σταυρώθηκε από τους Εβραίους και που δεν έταζε στους ανθρώπους κανένα καλό ή καμία χαρά του κόσμου αυτού, αλλά θλίψεις και κινδύνους και θανάτους. Στους δικούς μας Θεούς υπάρχουν απολαύσεις, παιχνίδια και χορή. Αυτά και άλλα παρόμοια βλάσφημα έλεγε εναντίον του Χριστού.
Ο μάρτης μόλις τα άκουσε αυτά πληγώθηκε περισσότερο από τις βλασφημίες που είπε για τον Χριστό ο άρχοντας, παρά από τα βασανιστήρια που του έκανε και του λέγει: «Εγώ ούτε μάγος είμαι, ούτε με μαγείες θεραπεύω τους ασθενείς, ούτε με τους θεούς σου, οι οποίοι είναι άψυχα, κοφά και ανέστητα είδωλα και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και όχι άλλους, αλλά με το όνομα του Ιησού Χριστού πέφτουν κάτω και συντρίβονται. Γι' αυτό αν θέλεις να βεβαιωθείς για την αλήθεια με τι θεραπεύονται οι ασθένειες, εξέτασε εκείνους που έλαβαν τη γιατριά για να πληροφορηθείς από τους ίδιους εκείνους ότι με τίποτε άλλο δεν θεραπεύθηκαν παρά μόνο με το όνομα Ιησού Χριστού και με το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, το οποίο εσύ περιφρονείς διότι δεν ξέρεις ότι αυτός διώχνει τους δαίμονες, ανορθώνει τους παραλύτους, δίνει το φως στους τυφλούς, ανασταίνει τους νεκρούς και θεραπεύει από κάθε ασθένεια όπως το κηρύττουν εκείνοι που το δοκίμασαν. Επειδή και ο μονογενής Υιός του Θεού βλέποντας την εικόνα του, τον άνθρωπο, το πλάσμα των χειρών του, που εξαιτίας της παρακοής του εξορίστηκε από τον Παράδεισο και εξέπεσε από όλα τα καλά που του χάρισε και σκλαβώθηκε από τον διάβολο και έπεσε στην ειδωλολατρία και σε όλα τα κακά που ήθελε ο διάβολος, σπλαχνίστηκε το πλάσμα του και κατέβηκε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και με τη θεία του διδασκαλία και με το καλό αυτό παράδειγμα οδήγησε στο δρόμο του Παραδείσου και τέλος πάντων σταυρώθηκε για την αγάπη μας και με το πανάχραντό του αίμα μας εξαγόρασε και μας αλευθέρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου. Αυτά έλεγε ο Θαλέλεος. Και τι καλό δεν έκανε στον κόσμο και παραλύτους θεράπευσε και κοφούς και τυφλούς και πρισμένους και δαιμονισμένους και κάθε μορφής αρρώστους θεράπευσε και νεκρούς ανέστησε. Γιατί με λες λοιπόν μάχο, και όταν αναλήφθηκε στους ουρανούς έδωσε τη χάρη του στους αποστόλους του και σε όλους εκείνους που τον πιστεύουν και φυλάγουν τις εντολές του για να κάνουν τις ίδιες ευεργεσίες στους ανθρώπους. Όπως χάρισε και σε εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θαλέλεο, τη δύναμή του και με το Άγιο όνομά του και με το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού θεραπεύεται κάθε λογής ασθένεια. Γιατί λοιπόν εσύ βλασφημείς εναντίον του Ιησού Χριστού, του λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου? Έπρεπε μάλιστα να πιστεύσεις για να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Και την ώρα που έλεγε ο μάρτυρας αυτά και άλλα πολλά και άκουγε ο λαός τα σωτήρια λόγια με πολύ πόθο, άναψε ο τύραννος από το θυμό του και λέγει: «Ω καλός εκδικητής του Χριστού που έγινες εσύ ο κατάδικος, εγώ θα σου φανερώσω τώρα πως μάταια ελπίζεις στο Χριστό σου και ορμά κατά πάνω του για να τον παιδεύσει με τα ίδια του τα χέρια. Και ότων θαυμασίων σου Χριστέ βασιλεύς, ξεράθηκαν αμέσως και τα δυο του χέρια και έμειναν ανενεργά. Παρόλα αυτά δεν σοφρονίστηκε ο τρισκατάρατος, αλλά πρόσταξε τους στρατιώτες να βασανίσουν το μάρτυρα με κάθε λογής βασανιστήριο. Και αμέσως οι ανήμεροι εκείνοι και απάνθρωποι υπηρέτες τον βασάνιζαν με σιδερένια νύχια, με φωτιά, με μαχαίρια και με άλλα διάφορα βασανιστήρια. Αλλά ο μάρτυρας τα δεχόταν όλα με μεγάλη ανδρεία και χαρά, διότι είχε το Χριστό μαζί του και του ελάφρυνε όλες τις τιμωρίες. Και μολονότι πληγώθηκε με αναρρύθμιτες πληγές σε όλο του το κορμί και ξεσκίστηκε με τα σιδερένια νύχια και κατακάηκε από τη φωτιά, παρόλα αυτά έστεκε ανδρείος και στερεός στη σκέψη και περιφρονώντας κάθε είδους βασανιστήριο, είπε στον τύραννο: «Μη βάλεις στο νου σου πως θα φοβηθώ τις τιμωρίες σου και το θάνατο που με φοβερίζεις, διότι με μεγάλη τόλμη θα τον πολεμήσω, διότι καλύτερα είναι να πεθάνω με ευσέβεια παρά να ζω με ασέβεια. Και αν εσύ συντρίψεις αυτό το πύλινο σκεύος της σάρκας μου, ωστόσο το θησαυρό της ψυχής μου δεν θα μπορέσεις να τον πάρεις. Και αν με βγάλεις έξω από αυτή την αισθητή σκηνή του σώματος, ωστόσο δεν θα με στερήσεις από την νοητή μονή της ουρανίου βασιλείας. Εγώ επενούσα πρωτύτερα τις νίκες των άλλων ανδρείων και τώρα που είμαι στον πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να ρίξω τα όπλα του Χριστού μου και να μην νικήσω? Ο Χριστός δεν δίνει τα χαρίσματα στους δειλούς και αμελείς, ούτε στεφανώνει εκείνους που κοιμούνται. Οπότε παιχνίδι μου φαίνεται το κάψιμο της φωτιάς σου, διότι με δροσίζει η δροσιά του σωτήρα μου. Όλα σου τα βασανιστήρια τα θεωρώ σαν φύλλο δένδρου, διότι ο λογισμός μου έγινε όλος πέτρα και είμαι έτοιμος να προσφέρω στο Χριστό το σώμα μου, σαν ένα πρόβατο, επειδή χρωστώ να το θυσιάσω για αυτόν, όπως και εκείνος θυσιάστηκε για χάρη μου». Ο δικαστής έλεγε με το λογισμό του: «Εγώ του έδωσα αφορμή για την καλοσύνη μου να λέει τέτοια λόγια. Ακόμη δεν έφτασε στα 18 χρόνια της ηλικίας του
και μας ρητορεύει καλύτερα από τους ρήτορες. Εγώ πίστευα ότι με τα βασανιστήρια θα τον φέρω, στη γνώμη μου, αλλά αυτός δεν τα φοβάται καθόλου, ούτε μετακινείται από το σκοπό του. Τάχα να τον φέρω στη γνώμη μου με τον πλούτο, αλλά αυτός τον πλούτο δεν το λογαριάζει καθόλου. Να τον κολακεύσω με λόγια γλυκά, αλλά μήτε με αυτιά νικέται. Άρα λοιπόν άλλο τρόπο πρέπει να μεταχειριστώ. Να το βάλω μέσα σε μία βάρκα και να τον αφήσω μόνο στη μέση της θαλάσσης. Και αν είναι ευσεβής και καλός άνθρωπος, θα το φυλάξει η Θεία Πρόνοια. Αν όμως είναι κακός, θα τον πνίξει η Θεία Δίκη και δεν θα φωνευτεί από τα χέρια μου. Αυτό είπε με το νου ο δικαστής και αμέσως έγινε και με την πράξη. Και έβαλαν τον μάρτυρα του Χριστού Θαλέλεο στη βάρκα και φερόταν από την θάλασσα εδώ και εκεί, είχε όμως τόση τόλμη σαν να περπατούσε στη στερεά γη παρότι ήταν 18 ετών. Και σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό είπε «Προσέ Κύριε, σήκωσα τα μάτια μου, εσένα που κατοικείς στον ουρανό. Πολλές φορές επικαλέστηκα και με σπλαχνίστηκες. Σπλαχνίσουμε λοιπόν και τώρα και οδήγησέ με σε λιμάνι σωτηρίας. Μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης, για να μην στερηθώ το μαρτύριό σου, αλλά εκπλήρωσε την επιθυμία που έχω για να θυσιαστώ για εσένα, για να θυσιάσω το σώμα μου και με την υπομονή μου να αξιωθώ με το θάρρος να παρασταθώ στο φοβερό σου δικαστήριο, διότι τα μάτια της ψυχής μου σε σένα ελπίζουν, Κύριε». Και ότου θαύματος αμέσως ηρέμησε η θάλασσα και σαν απλά σπλαχνίστηκε τον Άγιο, με μεγάλη γαλήνη τον έφερε στην παραλία και τον έβγαλε κοντά στην ίδια τη χώρα των Αιγών, ντυμένο με ένα φόρεμα άσπρο. Όταν λοιπόν ο δικαστής άκουσε αυτό το θαύμα, έμεινε εκστατικός και πρόσταξε να το φέρουν μπροστά του. Και αμέσως έτρεξαν οι στρατιώτες και σαν πικροί και άγριοι λύκοι άρπαξαν το άκακο πρόβατο του Χριστού και το μετέφεραν στο δικαστή. Τότε πήγαν στο δικαστήριο πολλοί ειδωλολάτρες και κυρίως οι γιατροί που φθονούσαν τον Άγιο για τις θεραπείες που έκαμνε και φώναζαν οι άθλοι εναντίον του μάρτυρα, παρακινώντας το δικαστή να εκδώσει την απόφαση του θανάτου του. Και ο δικαστής του είπε «Τι λες Θαλέλε για αυτά που σε κατηγορούν?» Και ο μάρτυρας αποκρίθηκε «Ο Θεός που προσκυνώ εγώ και λατρεύω να με βοηθεί και όλος ο κόσμος ας με πολεμεί, διότι ξέρω ότι ο Θεός μου ζωοποιεί τους ανθρώπους και μετά το θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να υπομείνω αυτή την ταλαιπωρία χωρίς να βάζω με το νου μου κανένα σωματικό βασανιστήριο και να λάβω το θάνατο για την αγάπη του Χριστού μου». Τότε ο άρχοντας, για να σταματήσει τις φωνές του λαού και για να φοβερήσει το μάρτυρα, είπε με πανουργία και όχι με αλήθεια τα εξής: «Επειδή κανένας κακός δαίμονας δεν σε έπνιξε στη θάλασσα, εγώ θα σου δώσω τώρα το τέλος της ζωής σου. Επομένως προστάζω να καρφωθείς σε ένα σανίδι με 4 καρφιά και με πίσα κοχλασμένη, να περιχυθείς από την κεφαλή έως τα πόδια και να χωθείς μέσα στις πέτρες και να καίγεσαι με τη φωτιά ώσπου να πεθάνεις». Μόλις τα άκουσε αυτά ο μακάριος Θαλέλεος, ίδρωσε στο πρόσωπο σαν κουρασμένος παλαιστής και ξέσπασε σε δάκρυα. Ο ανεδέστατος τύραννος, νομίζοντας ότι φοβήθηκε, είπε «Οι δαίμονες έφυγαν από αυτόν και γι' αυτό δηλιάζει μπροστά στα βασανιστήρια. Όμως εγώ πρέπει να τον σπλαχνιστώ». Και αμέσως, στερεφόμενος προς τον Άγιο του, είπε «Εάν προσκυνήσεις Θαλέλε, τους θεούς, σου τάζω πλούτο και δόξα πολύ, και επιπλέον την ευσπλαχνία και την ηρεμία των θεών. Εάν όμως δεν θελήσεις να με ακούσεις, πρόκειται να χάσεις και αυτά και τη ζωή σου». Αλλά ο γενναίος αθλητής του Χριστού του αποκρίθηκε «Περιγελώ το όνομα της ευσπλαχνίας σου και τα χαρίσματά σου, διότι με αυτά γυρεύεις να με ξεγελάσεις για να γίνω ασεβής από ευσεβής που είμαι. Τον πλούτο εγώ το λογαριάζω σαν τα χώματα. Τίποτε άλλο δεν μου δίνει περισσότερο κέρδος όσο η καθαρή θυσία του σώματός μου. Όταν ήμουν στην αρχή των βασάνων, ήταν ο λογισμός μου στερεός και ασάλευτος. Και τώρα που είμαι στο τέλος και προσμένω να νικήσω, με παρακινείς παρανομότατε να γύρω προς τη γνώμη σου? Εγώ τα βάσανα τα έχω για χαρά μου, τις πληγές για δόξα μου, τους κινδύνους για στέφανο. Το να κδηθώ από αυτό το σώμα μου το θεωρώ σαν να γδυνόμουν από κανένα ρούχο και με τις ελπίδες του Χριστού μου στερεώνομαι». Βλέποντας λοιπόν ο τύραννος ότι δεν μπόρεσε με κανένα τρόπο να μαλακώσει τη γνώμη του Αγίου, ένιωσε οργή και είπε με τον εαυτό του «Λόγια πολλά του είπα και μεγάλη ευσπλαχνία του έδειξα και με έντονα βασανιστήρια τον πέδεψα και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να τον μεταπίσω. Μάταια χαραμίστηκε σε αυτό το τόσο μεγάλο πλήθος πληγών. Χωρίς κανένα όφελος κόπιασαν σε αυτόν τόσοι στρατιώτες που τον βασάνιζαν. Αυτός επιθυμεί να σφαγεί,
αυτός ποθεί να πεθάνει. Επομένως, τι θέλω και μιλώ σε αυτιά που δεν με ακούνε, ας αποφασίσω πλέον το θάνατό του. Και αμέσως πρόσταξε και τον έριξαν σε 4 φοβερά λιοντάρια για να τον κατασκήσουν. Αλλά ο Θεός των δυνάμεων δεν τον άφησε ούτε τότε αβοήθητο, αλλά έκαμε τα θηρία ήμερα σαν αρνιά και έστεκαν κοντά στο μάρτυρα, κουνώντας τις ουρές και παίζοντας. Τότε ο τύρανος καταντροπιασμένος απορούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τέλος πάντων έπιασε την πένα και έγραψε την απόφαση του θανάτου του, δηλαδή να αποκεφαλιστεί, και έπειτα την έριξε στη γη από το θυμό του και σηκώθηκε από το δικαστήριο και έφυγε. Και έτσι τελειώθηκε ο πολύ αθλός μάρτυρας του Χριστού Θαλέλεος, στις 20 του μηνός Μαΐου και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Τότε και πολλοί άλλοι, βλέποντας την ανδρεία και την υπομονή του Αγίου Μάρτυρα και τα θαύματα, πίστεψαν και αυτοί στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αφού μαρτύρησαν, πέθαναν για χάρη του Χριστού, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο μακάριος διδάσκαλος του Αγίου Θαλελέου στην ιατρική τέχνη και ένας ξυλοφόρος που ονομαζόταν Αστέριος και ο στρατιώτης Αλέξανδρος και ο Στερονάς και ο Φιλέγριος και ο Τιμόθεος και η Θεοδούλη και η Μακαρία και άλλοι πολλοί, με τον οποίον τις πρεσβείες ας αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.